No meu nome é George D. Floriano na Biodria. Anonymous. Για ένα σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, μας νοιάζει όλοι. Για ένα κυρίες και κύριοι μείζον θέμα, πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Προφανώς θα το καταλάβατε κι εσείς, είναι για τα περιεχόμενα της ΣΟΣ και από ποιους εκτρέπονται τα κουμπουλερικά. Ωραία. Φυσικά όλοι έχουμε αναρωτηθεί από τι εκτρέπονται τα κοτόπουλα. Μπορεί να είναι από άλογο, από βόδι ή από κανονικά κοτόπουλα. Λέγοντας από βόδι ή από βουβάλι, εννοεί φυσικά τον κύβο του Ρούμπικ. Και φυσικά, λέγοντας κύβο του Ρούμπικ, εννοούμε το ότι τα παιδιά σχολείου δεν μπορούν να λύσουν τον κύβο του Ρούμπικ, θα κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια τα οποία μπορούν. Και έτσι έχει δημιουργηθεί ο σχολικός εκφοβισμός, όπου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις σταυροφορίες του μεσαίωνα. Τι σταυροφορίες, ρε, ιστορία λέμε. Ιστορία. Εγώ σου λέω για συναρτήσεις, για μαθηματικά. Και αυτό βοηθάει στη λύση του κύβου του Ρούμπικ. Και επίσης από τα χρόνια του Ιουστινιανού είχαμε κύβους του Ρούμπικ. Επίσης, από τα χρόνια του. Μαλάκα, δεν ξέρεις να λύσεις κύβο Ρούμπικ. Και που είπαμε, παιδιά. Το θέμα είναι ότι οι φακές είναι υγιεινές. Και πραγματικά. Εγώ λατρεύω τις φακές, είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Καθώς, ένα ζελοτέιπ, ένα χρωματιστό. Τώρα πάμε στο επόμενο ζήτημά μας, αφού αναλύσαμε πλήρως το πρώτο, φυσικά για τη σώση της κέτσαπ. Με τη σώση της κέτσαπ έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους κλάδους ανακύκλωσης, τους καφέ, τους μπλε, τους κόκκινους, όσους θέλετε, μέχρι και τους μοπ. Τι σε πληρώνω, ρε ηλίθιε, μπορούσα να το πεις καλύτερα. Λέμε, κλάδους ανακύκλωσης, όχι κλάδους ανακύκλωσης, μοπ. Παλιό αλουμίνιο, όπως σουγκαράκι στη φταίει που είναι μαναθηναϊκός. Κολόγαυρε που σουγκαράκι. Άντε πάλι δεν το λες καλά. Άμα δεν μπορείς, γίνε κομμωτής. Πάντως συγγνώμη για το Κόσοβο. Είναι ότι ο George D. Πώς με λένε ρε. Α, Φλωριάν 1-2-3. Βιταμίνη εψιλόν. Ανώνυμους. Φορέματα. Subscribe, like στο Troll Sports. Μπορ. Παρακάς μου έσπασε.